Καλημέρα, παιδιά, και πάλι. Όπως θα μας πει και ο γιατρός εδώ, ο κύριος Σιδέρης, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Έχει γεμίσει εδώ η κλινική στο Αττικό Νοσοκομείο. Ο κύριος Σιδέρης είναι στο Συμβούλιο της ΟΝΕΓΕ. Εγώ φυσικά θα μιλήσω για τη δεύτερη ιδιότητά του, που είναι μάχημος χειρουργός ορειλά. Μάλιστα. Πέρα από την ιδιότητα στην ΟΝΕΓΕ. Γιατί είναι μάχημος γιατρός. Λοιπόν, κύριε Σιδέρη, καλημέρα. Πώς ξημερώσατε, πώς πάει η εφημερία σας? Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Η εφημερία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι οριακά. Δηλαδή, είναι γεμάτες 4 κλινικές COVID και άλλες 2 κλινικές, οι οποίες ήταν με άλλα περιστατικά, αλλά μετατράπηκαν σε κλινικές COVID λόγω διασποράς που υπήρχαν σε αρρώστους. Άρα είμαστε στις 6 γεμάτες κλινικές COVID. Υπάρχει 1-2 κενά κρεβάτια ΜΕΘ, υπάρχουν 60 ράντζα και υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν διεκπεραιώσει ακόμα τη διαδικασία προσέλευσής τους στα επίγοντα. Και άλλοι που μπορούν να έρθουν βέβαια μέχρι τις 8, αλλά και άνθρωποι που είναι ήδη μέσα σε διαδικασία εξετάσεων. Τα πράγματα δηλαδή είναι οριακά. Είμαστε με μία πρόταση στο 0. 0 κενά κρεβάτια, 1-2 κενά κρεβάτια COVID meth. Μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα, χθες βράδυ, πόσες εισαγωγές έγιναν δηλαδή? Εχθές στο 24ωρο έγιναν 50 εισαγωγές COVID και συνολικά 180 εισαγωγές. Σε μία προσέλευση ασθενών που άγγιζε τους 700. Κάνετε, κύριε Σιδέρη, διακομιδή σε άλλο νοσοκομείο. Όταν, συγγνώμη, Στέλλα, αν μου επιτρέπεις, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Όταν έρθει κάποιος εδώ και διαγνωστεί με COVID, τον κρατάτε εδώ ή τον στέλνετε σε κάποιο άλλο νοσοκομείο να ξεφρατκάρετε εδώ το σύστημα? Οι συνάδελφοι που έχουν αναλάβει τις COVID κλινικές τον κάνουν εισαγωγή στην αντίστοιχη κλινική. Παρ' όλα αυτά, μέσα στη διάρκεια της ημέρας, εάν δούμε ότι γεμίζουν οι κλινικές, τότε μπορεί να γίνει σε συνεννόηση με άλλο νοσοκομείο διακομιδή, να φύγει δηλαδή ένας ασθενής από εδώ και να πάει να νοσηλευτεί σε μια πτέρυγα COVID ενός άλλου νοσοκομείου. Πράγμα το οποίο γίνεται για να μην φρακάρει τελείως η εφημερία και να μπορεί να διαρκέσει 24 ώρες. Επειδή πριν από λίγο μας δώσατε μια τάξη μεγέθους, αλλά εμείς, κύριε Σιδέρη, ακούμε σε καθημερινή βάση και άλλα νοσοκομεία, όπως είναι ο Ευαγγελισμός, όπως είναι η Σωτηρία. Να δέχονται επίσης ένα πολύ μεγάλο βάρος, ένα μεγάλο φόρτο από ασθενείς. Θέλω να σας ρωτήσω, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τι βλέπετε εσείς να γίνεται, πού θα οδηγηθούμε? Θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο και, για να είμαι έτσι λίγο πιο γλαφυρός αν μου επιτρέπετε, ακούτε αυτή την ενημέρωση και την κατάσταση από τον Ευαγγελισμό, την ακούτε από το Αττικό, την ακούτε από τον Ερυθρό, την ακούτε από το Θριάσιο, την ακούτε από την Οίκαια, δηλαδή, αλλά δεν την ακούτε από τον Όμιλο Ιατρικό Αθήνας. Δεν την ακούτε από το Μετροπόλιταν. Επειδή μιλάτε για αδιέξοδο, θα μπορεί να φτάσουμε στο σημείο κέντρα. Να διαλέγετε, κύριε Σιδέρη, ποιον ασθενή θα νοσηλεύσετε και ποιον όχι? Κοιτάξτε, υπάρχει κώδικας ιατρικής διοντολογίας. Εμείς τέτοιο πράγμα δεν πρόκειται να κάνουμε. Αν θέλουν να έρθουν να το κάνουν οι κύριοι της κυβέρνησης, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι μέχρι τέλους θα παλέψουμε και θα κερδίσουμε κιόλας. Όχι απλά θα παλέψουμε. Και μαζί με αυτό λέμε στον κόσμο να βοηθήσει να το πάρει επάνω του, γιατί δεν πρέπει και δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί αν φτάσουμε, θα είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη που σήμερα, μετά από ένα χρόνο, αποφάσισαν να στείλουν ένα έγγραφο στα ιδιωτικά νοσοκομεία για το να τους πούνε αν έχουν και ποιες κλίνες και ενές έχουν. Σωστά, και να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σιδέρη. Είναι μάχημος εργαζόμενος, γραμματέας των εργαζόμενων στο Αττικό. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.